Γεια σας παιδιά, εκπληκτικά εδώ και σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βιντεάκι. Λοιπόν, πριν το κάνουμε, θέλω καταρχάς λίγο να σας μιλήσω για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Το ξέχασα, δεν πειράζει, δεν θα μιλήσω για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Σήμερα βασικά ακολουθεί unboxing. Απλώς πριν πούμε στο unboxing, να πω ότι περίμενα πάρα πολύ αυτό το καιρό, αυτή τη μέρα την οποία θα αγοράσω αυτά τα πράγματα που είχα εδώ πέρα. Και επίσης να σας πω ότι δεν τα αγόρασα, απλώς μου τα κάναν δώρο. Ήταν απίστευτο αυτό, αλλά λίγο κάπως, λίγο τους έλεγα άντε κάτω ρε θεία, τώρα σιγά θεία κάτω κάνω εκείνο και το άλλο. Λίγο κάπως τους έπεισα, οπότε λίγο κάτι έγινε και σιγά σιγά τα καταφέραμε. Δεν πειράζει, λοιπόν σήμερα έχω μαζί μου έναν μαλάκα. Ας σου γραμμίσω. Αντέλ, έλα. Πρέπει να έρθω κι εγώ, ρε. Ναι. Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα να σας πω ότι είναι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα box του YouTube. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θα ξεκινήσουμε με μια σακούλα, η οποία είναι πολύ απλή. Και μετά από τη σακούλα, μετά από τα πράγματα που θα έχει μέσα η σακούλα, θα καταλάβετε γιατί έχει το κουτί κάτω που υπάρχει που δεν φαίνεται τώρα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Ωραία. Θα πάρουμε πρώτα αυτό που δεν είναι σε κουτί. Τα απλά πράγματα. Και έχω κάτι πατακουστικά εδώ. Αυτά τα ηχεία. Είναι ηχεία που τα βρήκα πάνω στο ψυγείο και απλώς τα έφερα εδώ, τα βάλα μέσα στη σακούλα. Είσαι μαλάκας. Θα κάνω το έτσι. Αυτό εδώ πέρα ήταν επίσης πάνω στο ψυγείο, ένα ωραίο ποντικάκι. Εντάξει το, ένα ωραίο ποντικάκι. Βάλε το. Και τώρα ξεκινάμε λοιπόν με τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, περίμενε. Δεν θα ξεκινήσω τώρα. Μου δείτε και το παλιό το box που θα μου κάνω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτά. Είναι ακουστικά. Περίμενα εδώ. Άστο ρε! Όχι! Αλκατρός. Α, ναι, αλκατρός, ναι. Λάκα. Ακουστικά αλκατρός, όπως έχετε, έχει και φωτάκια. Yeah. Πάμε να τα ανοίξουμε τώρα. Όχι, oh, επί κάτσε! Ας φοβάμως. Γιατί... Αυτά θα τα πάρετε κι εσείς, είναι στα λοιπόν, 30 ευρώ. 30 ευρώ κάνω αυτά τα ακουστικά. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί όταν τα αγόρασα, ρώσα το κατασυμματάρχη αν αξίζουνε. Και μου λέει αν αξίζουν όσο τίποτα άλλο, ναι, είναι τέλεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Τα απλά. Τα πολύ απλά, εντάξει, όλοι τα. Για να τα συνδέσεις. Τέτοια, ναι. Και εδώ λοιπόν από εδώ ξεκινάνε τα ακουστικά. Τα ακουστικά έχουν αυτό το μικρόφωνο το οποίο μπορεί να κινείται εύκολα. Ανοίγουν μέχρι πάνω, δηλαδή δεν θέλω να τα ανοίξω. Και γενικά είναι πάρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ακούω πολύ εύκολα τον εαυτό μου. Για φορέσαι το να δεις. Να δεις μόνο με τον μπάσο έχει καλό. Μίλα. Α, εντάξει, καλά είναι. Εντάξει, είναι αντέχουν. Μου λέει αυτός ότι είναι πολύ καλά ακουστικά. Και το πιστεύω και μάλιστα αξίζουν γιατί έχουν και φωτάκια. Εδώ ανάβουν διάφορα φωτάκια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά είναι στα 30 ευρώ. Στα 30 ευρώ όποιος θέλει να τα αγοράσει. Και πάμε λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι μητρική κάρτα. Την οποία υπάρχει μέσα στο τέτοιο. Λοιπόν, τώρα νομίζω καταλάβανε όλοι τι είναι το unboxing το μεγάλο που θα κάνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή η μητρική κάρτα το ρώτησα και μου λέει ότι μπορεί να σηκώσει μέχρι και τον i7 της 7ης γενιάς. Ωραία, λοιπόν, τέλος πάντων, να την ανοίξουμε γιατί δεν έχει μέσα μητρική κάρτα. Είναι έχει μέσα άλλο. MSI είναι κιόλας πόρεφος. Είναι MSI, ρε. Μπράβο, λοιπόν, περίμενε να την ανοίξουμε. Το μεσαστή είναι V250 Mi Pro VDH. Πώς ανοίγησα. Είναι i5. Δεν θα το σπάσω, περίμενε. Λάκα εδώ πέρα, έτσι αρχίζει. Έτσι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχει αυτό το σακουλάκι μέσα που ήταν η μητρική κάρτα. Όχι, δεν ήταν η μητρική κάρτα, δεν είναι σίγουρα. Έχει μέσα αυτό εδώ πέρα. Έχει μέσα. Κάτι που δεν ξέρω τι είναι. Κάτι ξέρουμε, κάτι μα βάλανε κάτι μαλλιά. Έχει μέσα αυτό εδώ πέρα που είναι για κάτω το κουτί. Έχει μέσα και αυτό εδώ πέρα το καλωδάκι. Και τώρα από κάτω από εδώ έχει αυτό το πράγμα κράτα. Ανοίγουμε τώρα αυτά. Κράτα. Οδηγίες. Οδηγίες, θα τις κάπου εκεί. Μην τα πετάξεις γιατί είναι χάλι το κομμάτι. Θα τα βαζέψουμε μετά. Σκράτα και αυτό. Όπα, εδώ έχει κάτι μέσα. Εδώ τίποτα δεν έχει μέσα, κράτα. Ένα κουτιάδι και το κάναμε μόλις. Κράτα. Κράτα. Ωραία, κράτα. Και έχουμε λοιπόν και αυτό. Οδηγίες. Ωραία, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άδικα το ανοίξαμε το κουτάκι αυτό, δεν πειράζει, υγεία. Λοιπόν, τόσο καιρό παιδιά, περίμενα να έρθει κάτι μεγάλο στο κανάλι που θα ανεβάσει υπερβολικά πολύ το μέγιστο αριθμό των subscribers που έχω τώρα, γιατί έχω τώρα 53 subscribers. Αμυστικά, τέλος πάντων, λοιπόν. Ωραία, και εγώ
πολύ συγκινημένος τώρα γιατί... Μη κλάψεις κιόλας. Α, την πλάκα. Εδώ λοιπόν έχουμε υπολογιστή, ο οποίος έκανε 400 ευρώ από ό,τι μου είπαν οι φίλοι μου, οι οποίοι μου τον έκαναν δώρο, επειδή τους έπεισα λίγο. Και μας το είπες! Έδωσα κι εγώ 50 ευρώ σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πριν ανοίξω τον υπολογιστή, να σας πω ρωτά τι περιέχει ο υπολογιστής. Το χαρτάκι που είναι που γράφει τι περιέχει, ξέχασα. Δεν πειράζει, θα πω ότι θυμάμαι τώρα. 8 GB RAM. Intel. Intel Pentium G. 500. Εσύ που είσαι, θυμάμαι. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, έκανα μία ώρα. Μία ώρα για να βρω το χαρτάκι το οποίο έγραφε τι περιέχει μέσα ο υπολογιστής. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι περιέχει ο υπολογιστής. Intel Pentium G 4600. Κάρτα να φτιάξω. Επεξεργαστή. Μπορεί ο επεξεργαστής να σας φαίνεται περίεργος. Και εμένα μου φάνηκε περίεργος στην αρχή, αλλά. Παίζει μέχρι και PUBG. Ναι, πράγματι παίζει μέχρι και PUBG. Ναι, παίζει μέχρι και PUBG. Περίμενε. Έχει RAM 8 GB. Giga. Gigabyte, ναι. Και Intel SD Graphics 630. Αυτά λοιπόν, παιδιά, τα έχω ψάξει στο YouTube. Παίζουν και PUBG σε low γραφικά. Όλα τα παιχνίδια τα παίζουν σε low γραφικά. Τέλος πάντων. Αυτά τα παίζει. Ναι, πάντως παίζει Fortnite χωρίς να κολλάει όπως ο προηγούμενος υπολογιστής. Λοιπόν, ας ανοίξουμε λοιπόν τον υπολογιστή. Θα πάρω ένα κλειδάκι που βρήκα εδώ πέρα και θα τον ανοίξουμε. Κράτα το κλειδάκι εσύ. Λοιπόν, θα βάλουμε τον υπολογιστή στη μέση. Και θα ξεπερίμενε αμέσως βιαστικέ, περίμενε. Αφού δεν ξεκόλλησε. Το κλειδάκι, περίμενε, πού είναι το κλειδάκι. Άντε κάπου το κλειδάκι, ξεκόλλησε εδώ. Άντε ρε, αλήθεια τώρα ρε. Χρειαζόταν να βάλεις όλο αυτό, δεν πειράζει τώρα. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, να το γυρίσουμε λίγο να το βάλουμε όπως να το βάλουμε σωστά. Ωχ! Μύτος έτσι σπάστε. Με τι μαλακιά κάνεις. Δεν το έκανε. Λοιπόν, το κουτάκι αυτό δεν χρειάζεται να το κρατάμε. Τώρα, γυρνάμε τον υπολογιστή. Εδώ. Λοιπόν, stop! Λάθος το γύρισα, περίμενε. Τι εδώ, άρχισε που είσαι, το είπα. Αυτό είναι, λοιπόν, stop τώρα να σας πω ότι αυτός ο υπολογιστής είναι Windows 10, τα πιο καινούργια. Τα αναβεσμένα. Τα αναβεσμένα, ναι. Βγάζουμε το πράγμα, γιατί σβάλλεται και από κάτω. Πρόσεξε. Ωραία, λοιπόν τώρα. Είναι 100% gaming από ό,τι μου είπε αυτός. Να πω κάπου και έτσι, λίγο. Ωραίος. Ωραία, λοιπόν. Το PC. Εδώ δεν ξέρω το πώς το κάνω υγεία. Είναι Windows 10 και τώρα το μπροστινό είναι έτσι. Πώς βλέπετε, το μπροστινό είναι αυτό. Το πάμε και πιο κοντά λίγο, περίμενε. Είναι έτσι το μπροστινό. Το κουμπάκι που είναι στη μέση και αυτά που είναι πάνω. Το γυρίσουμε κιόλας. Από εδώ, να ξέρετε, κάρτα γραφικών δεν έχει, αλλά είναι από τον επεξεργαστή που έχει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, όπως είπα πριν η Intel SD Graphics 630. Αλλά μπορώ να βάλω κάρτα γραφικών πολύ καλή κιόλας. Από πίσω είναι έτσι. Και από εδώ. Okay, λοιπόν, αυτός εδώ είναι ένας υπολογιστής, τον οποίο παιδιά κουράστηκα, δεν έκανα τίποτα. Περιμέναμε περίπου ένα μήνα. Του περιμέναμε ένα μήνα, ναι. Και τώρα ο υπολογιστής που έχω Lenovo μέσα που είναι. Θα φάει ένα σουτ, θα φύγει αυτό. Α, κάτι, κάτι πριν που το είχα φάει. Περίμενε. Έγραφε μέσα. Έγραφε μέσα για το δίσκο που έχω. Περίμενε. Να το, να το, σωστά, το ξέχασα. Έχω λοιπόν 1 TB δίσκο SSHD. Αυτό. 1 TB δίσκο SSD. SSHD. Αυτό. Αλλά δεν είναι SSD όπως μου είπε αυτό. Αλλά λέει ότι είναι αρκετά καλό. Μπορώ να τον αναβαθμίσω μέχρι πολύ ψηλά, δηλαδή μπορώ να βάλω ένα GTX 1080 Ti μέσα. Μπαίνει μέχρι 2 USB. Μπαίνει μέσα, ναι. Μέχρι 2 USB. Τι άλλο πόσο πέρα. Υπάρχουν και με 3. Εντάξει, το ξέρω, δεν πειράζει, έχουν και από το πίσω. Από το πίσω τότε, από ό,τι μου είπε, δες εδώ, από πίσω μου είπε ότι μπορεί να πάρει και άλλο USB, τα που είναι πιο, πιο καλά να βάθμι σε ένα. Τα μπλε που είναι. Αυτός κάτι μου είπε, USB 2 και USB 3 τα μπλε. Κάτι που είναι λίγο πιο καλά USB.
Και θέλω να τον ανοίξουμε τώρα, να δούμε και πώς είναι μέσα, ε. Oh. Τον ανοίξουμε. Όχι, ήρθε η ώρα της αλήθειας. Πού πάλι είναι ο Σάπιος. Μ' αρέσει. Εδώ ανοίγει. Πώς το μιλάς, ωραία, έτσι το υπολογιστή σου. Λοιπόν, περίμενε. Από εδώ πρέπει να ανοίξει. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να ανοίξει, να βρούμε. Ναι, που κάνε πάουζ, γιατί. Λοιπόν, παιδιά, τελικά τα καταφέραμε μετά από 2,5 ώρες. Ούτε 5 λεπτά. Λοιπόν, ακούστε τώρα, να σας εξηγήσουμε τι είναι αυτά. Όπως βλέπετε, δεν βλέπουν καθόλου μαλάκα όπως τα έχουμε. Λοιπόν, καλά είναι έτσι. Ας τα κρατάω εγώ, εσύ εξήγα. Λοιπόν, ωραία, όπως βλέπουμε, εδώ έχουμε έναν ανεμιστηράκι eBay. Μια ψύχτρα. Ο οποίος είναι πολύ καλός, ναι, ψύχτρα. Από πίσω είναι η κάρτα γραφικών. Είναι MSI, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ. Πού είναι το μαλάκα δίσκο, δεν πειράζει. Το τροφοδοτικό είναι πάρα πολύ καλό. Okay, εδώ πέρα αν δείτε κάτω. Βλέπετε κάτι εδώ πέρα κάτω. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τέλος πάντων είναι ο σκληρός δίσκος, το βλέπουν εντάξει. Είναι σκληρός δίσκος και χωράνε άλλοι πάρα πολύ σκληροί δίσκοι. Και εδώ πέρα μπορεί να μπει η κάρτα γραφικών η οποία μπορεί να είναι μέχρι και 1080 Ti. Αυτά, το κλείνουμε πάλι. Δεν την εξηγήσω, ωραία. Λοιπόν, κάνε πάλι pause, κάνε ένα pause γιατί... Λοιπόν, παιδιά, το κλείσαμε τώρα. Είναι πάρα πολύ καλό μέσα. Σύντομα θα έχουμε και gaming video, Fortnite, PUBG, οτιδήποτε παιχνίδι, γιατί από ό,τι μου είπε, τα παίζει όλα, μου λέει. Είναι εντελώς gaming. Απλώς το μόνο κακό που έχει είναι ότι τα έχει σε low γραφικά. Επειδή δεν υπάρχει μέσα... κάρτα γραφικών, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Δεν πειράζει. Εμείς δεν θέλουμε να παίζουμε PUBG, Fortnite και αυτά τα παιχνίδια. Και Rainbow θα παίζουμε χωρίς τα κολλάκια να διαλέγουμε όποιο παίχτη θα κάνουμε. Και θα έχουμε και τυχερή μέρα στο Rainbow. Θα δείτε match duo μαζί μας τους δύο. Counter Strike σε καλά. Όχι, Counter Strike. Counter Strike απλώς χωρίς τα κολλάει. Fortnite χωρίς τα κολλάει. Όλα τα παιχνίδια χωρίς τα κολλάνε. Και μου λένε ειδικό για gaming είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους μου. Και τις θείες μου που μου πήραν τον υπολογιστή. Τους έπεισα λίγο, τα καταφέραμε. Έδωσα κι εγώ 50 ευρώ. Όχι 100, μου λέω και ψέματα. Αυτό λοιπόν, παιδιά, με ένα μου θυμίζει πάνω το game σου. Θυμίζει σαν. Α, επίσης εδώ πέρα έχει ένα φωτάκι. Άμα δείτε το κόκκινο, κάτι που πάμε πιο κοντά. Πάμε πιο κοντά. Αυτό εδώ πέρα το κόκκινο που δείχνει είναι ένα φωτάκι. Έχει ένα φωτάκι πολύ κι εσείς. Αυτό είναι καλό, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο που πολύ πιθανόν ή θα είναι PC accessories. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε ένα like. Να αφήσετε σχόλιο και να μου πείτε αν σας άρεσε, γιατί κάποιοι μου είχαν πει. Και αφήστε και στο προηγούμενο unboxing. Μου είχαν πει κάποιοι στο προηγούμενο unboxing μας ότι ο παλιός υπολογιστής του Lenovo είναι πολύ καλός. Θέλω να δω τώρα τι θα πείτε για αυτόν, ο οποίος είναι πολύ πιο καλός και παίζει και παιχνίδια κιόλας χωρίς να τα κολλάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω. Α, επίσης να πω και κάτι άλλο. Εγώ, παιδιά, αυτός ο υπολογιστής έχει Xbox μέσα. Που είναι στο Windows 10. Ναι. Που με βοηθάει πολύ πιο εύκολα, χωρίς να κατεβάζω bodycam, να κάνω βίντεο. Το Xbox σου αφήνει, σου επιτρέπει, δεν σου επιτρέπει να πατάς, να κάνεις βιντεοσκόπηση στα παιχνίδια. Έτσι μια φορά είχα κάνει βιντεοσκόπηση σε δύο παιχνίδια Fortnite που είχα παίξει συνεχόμενα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να κατεβάζω bodycam. Μπορεί να κατεβάσω απλώς για cam, να φέρουμε, αλλά δεν έχω ακόμα τέτοιο. Τέλος πάντων, για επόμενο παιχνίδι. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο για τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε. Αυτό, ναι. Βίντεο. Και θα δείτε κάποια στιγμή και το PC Accessories New. Έτσι θα γράφω New, γιατί το παλιό ήταν Old. Θα είναι το New αυτό. Για αυτό το gaming. Για αυτό το gaming PC. Με τα gaming ακουστικά και το gaming ποντίκι που έχουμε εκεί πέρα. Μπράβο, φέρε και το ποντίκι. Το έβαλα το ποντίκι. Τα ηχεία τώρα σιγά για πλάκα είναι. Όχι, να έχει άσε γιατί πλάκα είναι τα αρχεία. Βάλε το ποντίκι από εδώ. Έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα που βλέπετε τώρα θα συνεχίσει με πληκτρολόγια πολύ καλά και πάρα πολύ καλά όλα. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Ευχαριστώ σε όσους μείναν και παρακολουθήσαν το βίντεο. Σχόλιο να μου πείτε και τη γνώμη σας για τον υπολογιστή. Και να μου πείτε και παιχνίδι. Το φαίνεται, δεν πρόλαβα. Τέλος πάντων λοιπόν, παιδιά. Αυτά είναι το βίντεο, να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Καθώς θα φέρω την υπολογιστή κοντά, να σας το κλείσω το βίντεο. Bye!